δανειστές μας, με τους δανειστές της Ελλάδας, τι πρέπει να κάνει, να έρθει σε ρήξη, να τους πάει λαού-λαού, τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να έχει καλό αποτέλεσμα η χώρα μας, να είναι υποφελία δηλαδή αυτό που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αυτά που μπορούν να λέγονται από τα παράθυρα, κύριε Πρόεδρε. Γιατί τέτοια θέματα δεν βγαίνουν μόνο από τα παράθυρα. Εντάξει. Υπάρχει και σοβαρό κομμάτι μυστικής οικονομικής διπλωματίας. Και ας με διαψεύσει ο κύριος Σοβόλας, ο οποίος έχει υπάρξει. Το τι θα μας πει ο Πρόεδρος έχει μεγάλη αξία, νομίζω. Έτσι. Πρέπει να πω το εξής. Αν ενθυμίστε, μέχρι το 1981, το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου έλεγε όχι στην ΕΟΚ. Και τότε αντιμετωπίσαμε το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδια παράταξη. Έλεγε θα καταστραφεί η χώρα αν βγει το ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο σενάριο ακριβώς. Το ίδιο ακριβώς το ίδιο σενάριο. Για να μην πω ότι επειδή εγώ ήμουν στην επαρχία στην Άρτα τότε υποψήφιος βουλευτής που έλεγε μέχρι ακόμη θα σας πάρουν και τα κατσίκια. Θα σας πάρουν τα χωράφια. Ναι, δεν υπερβάλλω καθόλου. Ναι. Στα ορεινά χωριά που είχαν κτηνοτροφία, έλεγαν θα σπάνε τα κατσίκια. Αυτή η θέση που είχε τότε το ΠΑΣΟΚ, αν θυμίστε, διατυπώθηκε μέσα στα ευρωπαϊκά όργανα και τελικά με αυτή τη θέση όχι μόνο δεν τους πέταξαν έξω την Ελλάδα, αλλά αντίθετα, χωρίς να προβλέπεται από την σύμβαση ένταξης χώρας στην Ευρώπη, που είχε κάνει, στην ΕΟΚ τότε, που είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δέχτηκαν τα ολοκληρωμένα μεσαγειακά προγράμματα. Τι θέλω να πω με αυτό. Και πήραμε τα λεφτά για άλλες κατσίκες και δεν κάναμε τίποτα. Η πείρα η δική μου στα 8 χρόνια που ήμουν στην κυβέρνηση έλεγε και λέει και το πιστεύω αυτό το εξής. Όταν οι ξένες. Εσείς κύριε Σοβόλα, ήσασταν 8 χρόνια στη θέση του Υπουργού Οικονομικών. Ναι, από υφυπουργό, αναπληρωτή. Υπουργό στο Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, στο Υπουργείο Οικονομικών. Όταν οι ξένοι, είτε είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι ΔΝΤ, είτε οτιδήποτε άλλο, ξέρουν ότι σε έχουν δεδομένο και ότι δεν αντιδράσει τίποτα, σου επιβάλλουν όσο μπορούν περισσότερα. Όταν ξέρουν ότι είσαι αποφασισμένος, ακόμη και στα πλαίσια αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει οδηγηθεί σε ύφεση, ακόμη και η Γερμανία, τελευταίους μήνες, όταν ξέρουν ότι θα διεκδικήσεις, τότε αναγκάζονται και κάνουν κάποιες παραχωρήσεις. Ένα δεύτερο. Ακόμα και αν δεν έχεις πλάν B, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι ένας εκβιασμός που πιάνει, αν έχεις ένα δεύτερο πλάνο. Αν δεν έχεις δεύτερο πλάνο. Σωστά το βάζεις. Εδώ νομίζω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα απαντήσω και σε αυτό. Είχα σκοπό να το ρωτήσω και με αυτό την απάντηση. Δεν μας κάνει εντύπωση γιατί Γιούνκερ και όλοι οι άλλοι εφημερίδες οι οποίες στηρίζουν τον νεοφιλελευθερισμό στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Ότι εδώ κάνανε και εν ώψη της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας ολόκληρη προσπάθεια για να στηρίξουν την κυβέρνηση σημερινή. Αν πράγματι δεν τους ενδιέφερνε η Ελλάδα και ήταν αλήθεια αυτό που προβάλλει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ότι τάχα πλέον δεν μας θέλουν και μπορεί να μας βγάλουν εκτός Ευρωζώνης κλπ. Γιατί τόσο ενδιαφέρον για την Ελλάδα για να βγουν οι οικείοι όπως είπαν. Άρα η θέση μου είναι εξής. Ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς εφαρμόζει μια οικονομική, δημοσιονομική πολιτική η οποία καθορίζεται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα η οποία ελέγχεται από τη Γερμανία. Αλλά όμως με αυτή την πολιτική έχει οδηγήσει την Ευρώπη σε ύφεση. Έχει οδηγήσει τους λαούς όλης της Ευρώπης και πολύ περισσότερο του Νότου σε μια κατάσταση απελπισίας, δυστυχίας, ανεργίας και ούτω καθεξής. Άρα τι πρέπει να γίνει? Επειδή εγώ πιστεύω ότι αν συνεχιστεί αυτή η οικονομική πολιτική από την Ευρώπη το μέλλον της είναι ζωφερό και της Ευρωζώνης ακόμη περισσότερο και ο κίνδυνος διάσπασης είναι ορατός της Ευρώπης. Άρα τι πρέπει να κάνουμε ως χώρα που είμαστε μικρή χώρα? Θα πρέπει να διεκδικούμε, να μην θεωρούμαστε δεδομένοι, να διεκδικούμε ρόλο μέσα στην διεθνή εξέλιξη των πραγμάτων
και στην ανακατανομή που γίνεται διεθνώς και όχι λογική. Ανήκουμε στην Ευρωζώνη, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα ό,τι μας λέει η Γερμανία και οποιοδήποτε άλλη του Ευρωπαϊκού Βορρά πρέπει να το αποδειχθούμε. Αυτή είναι λογική καταστροφής. Και ένα τελευταίο που έχω να πω είναι το εξής. Δεν φοβάμαι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που λένε είναι αστεία, και διεκδικήσει. Άλλωστε η σύμβαση που υπογράφτηκε το 1992, που την είπε πριν και κάποιος από τους συνομιλητές εδώ, πρόβλεπε ότι θα έπρεπε το δημόσιο χρέος όλων των χωρών της Ευρώπης να είναι στο 60%. Για το Μάστριχτ. Εγώ έκανα αναφορά. Το 1992. Ο Παναγιώτης. Προέβλεπε ότι το χρέος έπρεπε... Το ψήφισε ένα σπισμό στο Μάστριχτ, έχει δίκιο ο κύριος Παπαδάκης. Βέβαια, δεν καταλαβαίνω. Έτσι είναι, ακριβώς, έτσι. Έτσι είναι. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Όχι, έχει δίκιο. Μάλιστα, εγώ πρέπει να πω... Να ακούσουμε τον πρόεδρο, όμως έχει σημασία τώρα εδώ. Να ολοκληρώσω. Προέβλεπε 60% το δημόσιο χρέος. Ούτε η Γερμανία το πέτυχε. Τώρα τι προβλέπετε? Προβλέπετε ότι μέχρι το 2020 πρέπει να είναι πάλι 60%. Μάλιστα. Εμάς πόσο θα είναι το δημόσιο χρέος, ακόμη και με τους υπολογισμούς που κάνουν και ψήφισε η Βουλή, προβλέπεται ότι το 2022 θα είναι 120%. Σωστά, είχε δίκιο σε αυτό. Αυτό το λέει, ότι ψηφίστηκαν τα πλαίσια και λοιπά. Πόσο θα είναι της Ιταλίας, για παράδειγμα. Το χρέος, έχει απόλυτα δίκιο ο κύριος Κίρτσος και ο κύριος Στρατούλης και λοιπά, το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Κατά συνέπεια, αν εμείς σκύψουμε το κεφάλι και πούμε όχι, θα πληρώσουμε αυτό το χρέος, όχι μόνο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ ανάπτυξη, αλλά και αν ποτέ γίνει ανάπτυξη, αυτή η ανάπτυξη δεν θα ενδιαφέρει τους πολλούς. Μάλιστα. Δεν θα ενδιαφέρει τους άνεργους, αυτούς που θα παίρνουν μισθό 300 ευρώ, 250 400, ή συνταξιούχους κλπ. Θα ενδιαφέρει τους λίγους, τους οικονομικά ισχυρούς που θα έχουν στα χέρια τους τα μέσα παραγωγής και παροχής των υπηρεσιών. Άρα, ανάπτυξη, επειδή όλοι μιλάνε για ανάπτυξη, έχει σημασία ποιο περιεχόμενο έχει η ανάπτυξη. Σε βάρος ποιου γίνεται η ανάπτυξη και προς όφελος ποιου. Και σε ποια διότι όταν γίνεται σε βάρος των πολλών, όπως το είδαμε με υπερφορολόγηση, με μείωση συντάξεων, μείωση μισθών, με κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων και με μισθούς 300-300 απασχολήσιμους κλπ., δεν ενδιαφέρει τους πολλούς. Και δεν πρέπει να στέρξουμε σε μια τέτοιου είδους ανάπτυξη. Και ποια άλλη μεταρρύθμιση, κύριε Πρόεδρε, να γίνει για παράδειγμα στην αγορά εργασίας, που είναι η πιο απορριθμισμένη αγορά εργασίας σε όλη την Ευρώπη? Μπορεί να δουλεύεις 12 μήνες και να μην πληρώνεσαι. Δεν λέω τίποτα άλλο. Λέω ακόμα και το βασικό. Και κάτι άλλο που υπόθηκε εδώ, που δεν γίνει, έχουμε δηλαδή, καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Μιλάμε, πεπιλίζουμε για να υπάρχει ενιαία δημοσιονομική πολιτική στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ζητούμενο, κυρίως για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου? Ή το ζητούμενο είναι πρώτα να γίνει σύγκληση των πραγματικών επιπέδων ανάπτυξη και ευημερία των λαών και μετά, ενιαία δημοσιονομική πολιτική? Να σας ρωτήσω κάτι, διότι όταν... θέλω να ρωτήσω κάτι τον πρώτο, οποίο νομίζω για να το καταλάβει ο κόσμος, κύριε Λάτσο. Διότι, εάν πούμε ότι σύγκληση των δημοσιονομικών, κοινή δημοσιονομική πολιτική, συγκρίνεται το επίπεδο το βιωτικό και της ανάπτυξης του Έλληνα ή του Βούλγαρου, του Ρωμάνου κλπ. Με το επίπεδο της Γερμανίας, των άλλων χωρών. Ναι, έχετε δίκιο. Άρα, όταν θα παίρνονται μέτρα γενικά, με τέτοιους μισθούς, με τέτοιο κοινωνικό κράτος, με περιορισμό κοινωνικών δαπανών, αυτό τι είναι? Θα εξυπηρετεί πάλι τους ισχυρούς της Ευρώπης σε βάρος των χωρών των Νότων. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να κάνουμε όλοι.